Συγκεκριμένες προτάσεις για διευκόλυνση των προσφύγων προκειμένου να μην προχωρούν στην πώληση των ελληνοκυπριακών τους περιουσιών στα κατεχόμενα, προτείνει ο Δησί. Μιλώντας το πρωί στον Άστρο, αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Λευτέρης Χριστοφόρου είπε ότι μεταξύ των προτάσεων είναι η μετατροπή του φορέα ισότιμης κατανομής βαρών σε φορέα δανείων για φοιτητική και ιατρική δανειοδότηση. Ο κ. Χριστοφόρου απέφυγε ωστόσο να πει κατά πόσο οι προτάσεις του κόμματός του είναι αποδεκτές από την κυβέρνηση. Εμείς καταθέσαμε τέτοιες προτάσεις, όπως είναι η δυνατότητα διευκόλυνσης των προσφύγων που έχουν περιουσίες στα κατεχόμενα με αντίστοιχες αλήτικες περιουσίες, οι οποίες βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές και οι οποίες μπορούν να οτούν είτε για επιχειρηματική είτε για άλλη ανάπτυξη. Η κυβέρνηση μπορεί να παραχωρήσει αφιδώς οικόπεδα στον προσφυγικό κόσμο, ακόμα και να μην προχωρήσει, εγώ λέω, και στον διαχωρισμό, να θεωρείται ότι είναι κόστος, αλλά να δώσει στους πρόσφυγες οικόπεδα για να μπορέσουν να χτίσουν τα σπίτια τους ή να διευκολυνθούν. Τρίτον, θα μπορούσε σε πρόσφυγες είτε σε διεστάμενες οικίες σε συνοικισμούς ή σε οικόπεδα που έχουν να δοθεί επιπρόσθετο στην τελεστή δόμηση για να μπορέσουν να χτίσουν ένα, δύο και τρία σπίτια που μπορεί να βρίσκεται είτε σε γεωργική κοινή η περιουσία που έχουν στις ελευθερές περιοχές είτε με χαμηλό στην τελεστή για να μπορέσουν να διευκολυνθούν. Την απογοήτευσή της για τις χθεσινές εξαγγελίες του Υπουργού Εσωτερικών Σοκράτη Χάσικου εξέφρασε μέσα από τα μικρόφωνα του Άστρα η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά. Υπογράμμισε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να ζητά μείωση των κονδυλίων για τους πρόσφυγες από τη στιγμή που έχουν ήδη μειωθεί τα σχετικά κονδύλια. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τα όσα έχουμε ακούσει χτες. Θεωρώ καταρχήν ότι θα έπρεπε να ενημερωθεί πρώτα το Εθνικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις έστω της Υπουργικής Επιτροπής ή να ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου έχει συσταθεί η Διακομματική Επιτροπή και έχει καταθέσει έξεση και με διαπιστώσεις και με εισηγήσεις των κομμάτων. Κάποιες όσες είναι κοινές εισηγήσεις είναι σε διαφορετικό παράρτημα. Υπάρχουν άλλες που έχουν επιμέρους τα κόμματα. Και ελπίζω ότι θα γίνει μια πιο συγκεκριμένη και συγκροτημένη εισήγηση, διότι διαφορετικά τα όσα έχουν ανακοινωθεί χτες συνιστούν πραγματικά περιφρόνηση προς τη Διακομματική Επιτροπή. Η κυρία Κουκουμά αναφέρθηκε και σε εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να αποφευθεί η προσφυγή στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Η παγωποίηση χρεών, αν θέλετε, προς την Κυπριακή Δημοκρατία από ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας έναντι της περιουσίας που έχουν. Ναι, ο φορέας χρειάζεται να αναπροσαρμόσει τα σχέδια του. Και ναι, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να συζητούμε ίσως το πιο εύκολο και το πιο άμεσο, τη διαμόρφωση ενός σχεδίου για περιπτώσεις που βρίσκονται σε δυσπραγούσαν κατάσταση.